Δεν έχουν τέλο οι τουρκικέ προκλήσει, ειδικά στην Κύπρο, η οποία βρίσκεται συνεχώ στο στόχαστρο τη Άγκυρα. Η Τουρκία θέλει να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα του Κυπριακού Ελληνισμού και γι' αυτό θα αυξήσει περισσότερο την ένταση στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Τα ενεργειακά είδη προχωρούν με γοργού ρυθμού, αφήνοντα εκτό την Τουρκία. Οι συνεχόμενε τουρκικέ προκλήσει στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μένουν όμω μόνο απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο να αμφισβητήσουν και τι κινήσει τη Μόσχα. Η Λευκοσία έχει το δικό τη δικαίωμα στην ΑΟΣ. Η Τουρκία θα πρέπει να το εξετάσει αυτό. Οι κανόνε του διεθνού δικαίου πρέπει να εφαρμόζονται στην Ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία πρέπει επίση να λάβει υπόψη αυτού του κανόνε, δηλώνει ο Ρώσο πρέσβη στην Κύπρο, Στατινισλάβ Οσατσέη, με έντολη του Κρεμλίνου. Ο ίδιο ομιλία του σε εκδήλωση στην Αγία Νάπε είπε ότι το σύστημα των εγκυτριών δυνάμεων στην Κύπρο είναι ξεπερασμένο και ότι ο εγγυητή τη λύση θα πρέπει να είναι το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ. Ο Ρώσο πρέσβη τόνισε ότι όσον αφορά τι κινήσει τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ρωσία θα εφαρμόσει τους του κανόνε του διεθνού δικαίου και η Τουρκία θα πρέπει να του λάβει υπόψη. Πρόκειται για σαφή αλλαγή στάση πιθανότατα τη ρωσική διπλωματία με αφορμή την Κύπρο, διότι η Άγκυρα φλερτάρει ξανά με τι ΗΠΑ, κάτι που φυσικά δεν αρέσει στον Πούτιν. Επίση, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ρωσικά ενεργειακά σχέδια για εξόριξη υδρογων ανθράκων στη Συριακή και Αιγυπτή, Ακία, ΑΟΣ, και την πιθανή συμμετοχή ρωσικών εταιριών σε κοινοπραξίε, ακόμα και για τον αγωγό EastMed για τη μεταφορά του φυσικού αερίου τη Συρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα αυτά τα σχέδια, η Τουρκία είναι παρήσακτη για του γνωστού λόγου που τη θέλουν να διεκδικεί τη μερίδα του Λέοντο για τον εαυτό τη, κάτι που φυσικά δεν ανέχεται καμία χώρα μικρή ή μεγάλη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.